Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, Jordan Zion 2, το παπουτσάκι που περιμέναμε αρκετά άτομα, συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ σε αυτά, διότι φοράω μποτάκια, μ' αρέσει στο μπάσκετ, αλλά και σε sneaker. Λέω sneaker γιατί, θα σας πω κατευθείαν για να τελειώνουμε, να μην το έχετε απορία αν βαριέστε να ακούσετε τα υπόλοιπα, ότι το παπούτσι για μένα είναι ό,τι πρέπει για sneaker. Θα το προτιμήσω για sneakeράκι και όχι για μπάσκετ, αλλά για μένα. Για κάποιον που είναι βαρύτερο άτομο και πιο ογκώδες άνθρωπο, είναι τέλειο για μπάσκετ. Για κάποιον που είναι αδύνατος ή μέσος άνθρωπος, να το πω έτσι, νομίζω δεν είναι για μπάσκετ. Και το τρίτο που ίσως αναρωτιέστε, 100% καλύτερο από το προηγούμενο. Δεν το συζητάμε, είναι και η μέρα και η νύχτα. Για sneaker όμως, τα spike είναι όλα τα λεφτά. Θα με θυμηθείτε για αυτό που λέω. Αν βγήκε σε κανένα καλύτερο χρώμα να μην λερώνει το τρελά το άσπρο που λερώνει απίστευτα, για sneaker καθημερινό, αν θέλεις μπασκετικό παπουτσάκι σε sneaker φάση, είναι τέλειο. Και ξεκινάω να πω κατευθείαν τι έχει. Λοιπόν, αυτό, εγώ το πήρα γιατί έχει zoom strobel πίσω. Εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει για την κρατασμική να είναι στη φτέρνα, ασχέτως με το τι έχει μπροστά, αλλά θέλω να έχει πίσω. Έτσι, είναι πολύ μαλακή όταν την πιάνεις. Αν παρατηρήσετε, μπαίνει μέσα το χέρι, ήδη. Είναι πολύ ωραία αίσθηση στο πάτημα, άρεσε μέχρι και στη μαμά μου. Όλος ο πάτος είναι τέλειος και ισχύει, το είπε και αυτή. Και η σόλα μπροστά είναι πολύ καλή για την κρατασμική και νομίζω έχει και ζουμ μπροστά, κάτσε να δω. Έρθω όπλα στη φτέρνα. Όχι, δεν λέει τίποτα. Κι όμως είναι πολύ καλή η αίσθηση. Ό,τι και αν έχει, πάντως είναι πολύ καλό. Δεν θα κάτσω τώρα να το ψάξω γιατί θα φάω πολύ χρόνο. Επειδή ξεκίνησα το βίντεο, να μην το κόψω. Έτσι. Η αντικρατασμική για μένα είναι όλα τα λεφτά. Νομίζω ότι την πρώτη φορά βλέπω σε Jordan τόσο καλή αντικρατασμική. Επιτέλους, κάτι που αξίζει σε αυτή τη μάρκα, ρε παιδιά. Λοιπόν, τώρα η εξωτερική σόλα. Αυτή είναι. Σφυρίζει πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι μακράν καλύτερη από την προηγούμενη και πολύ πιο ανθεκτική. Εγώ θα το ρίσκαρα και σε ανοιχτά, αλλά να τα φθηνώ, ρε παιδιά. Όχι σε αρχική τιμή. Εννοείται αυτό, σας το λέω πάντα. Μ' αρέσει φυσικά η διχρωμία και το πώς το έχουν κάνει. Και όπως βλέπετε έχει αρκετό πλάτος και πολύ καλό πάτημα. Παρακάτω. Το παπούτσι είναι μποτάκι, το βλέπετε. Κάνει πολύ καλή στήριξη, εξαιρετικό lockdown, δεν κουνιέσαι, δεν φεύγει η φτέρνα. Η οποία στο μεταξύ έχει μέσα δύο μαξιλαράκια εδώ και εδώ παχιά. Τα νιώθεις, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση, ελπίζω να το συνεχίσει αυτό η Nike. Ο πάτος είναι απλός, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά... Να δω, βγαίνει. Όχι, πρέπει να το ξεκολλήσεις. Άρα δεν βγαίνει, στην ουσία. Βγαίνει άμα το θέλεις. Αλλά δεν έχεις ανάγκη εδώ το πάτο, διότι το zoom strobel κάνει τη δουλειά τέλεια. Η γλώσσα είναι μια basic γλώσσα, αλλά πλατιά. Εμένα οι πλατιές μου αρέσουν πάντα, κοιτάξτε εδώ πλάτος. Είναι πλατιά, είναι στο πόδι όπως τη θες, δεν είναι νέα, είναι ξέχωρη, ξεχωριστή. Σου κάνει τη δουλειά κανονικά, είναι λεπτή όμως. Για μείωση βάρους το κάνανε προφανώς. Τα χρωματάκια είναι τέλεια, όπου βλέπετε χρώμα είναι συνθετικό δέρμα, είναι πολύ ωραίο. Έτσι, και εδώ πίσω είναι πιο σκληρό απλώς, γιατί είναι το TPU. Βλέπετε, εδώ είναι σκληρό. Πολύ όμορφο, είναι και καλά γαλαξιακά χρώματα υποτίθεται. Περιμένω να βγουν κι άλλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ εδώ το Jordan και που άλλο... Α, και λέει και zoom strobel, zoom. Zoomer εδώ, sorry. Τι άλλο είχα ξεχάσει να πω. Α, δεν θυμάμαι αν το παπούτσι έχει midfoot. Ναι, έχει. Το έχει νομίζω, το midfoot, το shank που λένε, την προστασία. Και το παπούτσι ενδεικνύεται με βάση το Foot Dr. Zack, ενδεικνύεται για όλα τα πόδια. Για κάθε πρόβλημα στην ουσία. Για κάθε καμάρα και για κάθε... Τι έλεγε ρε πούστε, δεν θυμάμαι. Σίγουρα έλεγε για όλους τους τύπους ποδιών και σίγουρα έλεγε για όλες τις καμάρες. Τώρα το... Α, το χράτς. Το χράτς είναι εξαιρετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εδώ είναι τέλειο. Το καλύτερο χράτς που έχω δει σε μπασκετικό. Ενώ από άποψη της απόδοσης που πώς βοηθάει. Δεν είναι για πλάκα. Είναι πάρα πολύ καλό. Θα δείτε ότι κλειδώνει πολύ ωραία. Το μέγεθος εγώ θα έλεγα ότι εντάξει, όσοι χρειάζεται μισό πάνω, γενικώς σε παπούτσια θα πάτε και εδώ μισό πάνω. Το κανονικό σας μέγεθος γενικά, όποιο είναι αυτό, θα πάρετε, έτσι. Γιατί το έχουν κάνει ωραίο, έχουν δώσει χώρο προς τα πάνω, αλλά γενικώς η αίσθηση είναι λίγο sneaker. Sneaker όμως, και το κάνανε ας πούμε sneaker κατασκευή και μπασκετική εφαρμογή και έχουν κάνει αυτή τη ψιλομαλακία
Γιατί θα μπορούσαν το πλάι να το κάνουν ακόμα πιο πλατή. Οπότε θα βγει πολύ ωραία η αίσθηση στα δάχτυλα. Γιατί κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Ενώ το παπούτσι είναι εδώ, αυτό το κομμάτι εδώ, το λευκό, σου τρώει χώρο γιατί είναι πιο μέσα. Οπότε σε κάποιους μπορεί να φανεί κοντό το παπούτσι. Για μένα δεν είναι. Αλλά σε κάποια άτομα σίγουρα θα φανεί κοντό. Και ευτυχώς έχουν δώσει ύψος εδώ, στο μέσο ύφασμα που έχει, παρεπιπτόντως ξέχασα να το πω. Έτσι. Στο ύφασμά του είναι προς τα πάνω ο χώρος. Αυτό θυμίζει πολύ sneaker φάση. Επίσης έχει συνθετικά δέρματα και εδώ. Έτσι. Και η γλώσσα έχει κάτι σαν nylon. Σαν ύφασμα nylon είναι όμως. Κορδονάκια μια χαρά, μακριά, δεν έχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται αλλαγή πιστεύω. Αλλά γενικώς η αίσθηση είναι πάρα πολύ καλή. Δεν απογοητεύει. Κλειδώνει, είναι πολύ ωραίο. Μας αρέσει εδώ το air που έχει. Air, τι λέει, air struggle πρέπει να λέει. Ναι, air struggle. Ζευγαράκι είναι πανέμορφο, έτσι. Κοίτα, για sneaker να έχει τώρα το άσπρο θα λερώνεται σε κάθε τρεις και λίγο. Για μπάσκετ, ανάλογα. Αν σε πατάνε, θα έχει θέμα. Αν δεν σε πατάνε όμως, θα είσαι σίγουρα το άτομο που θα έχει τα πιο ωραία παπούτσια στο γήπεδο. Αλλά γενικώς εδώ το μπροστά μέρος θα το ήθελα να το βάλουν και σε άλλα παπούτσια. Είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση αυτού του συγκεκριμένου μέσου. Κάτσε να δούμε πώς γράφει τίποτα το τι είναι. Επαναστατική, μπλα μπλα, ρυθμιζόμενο λουράκι. Όχι, τίποτα δεν μας λέει για το πάνω μέρος τι είναι. Λέει ενισχυμένα πλευρικά τυχώματα, αγκαλιάζουν το πόδι για μεγαλύτερη σταθερότητα. Είναι αυτά που λέει ο Food Dr. Zach στο review, ο YouTuber εδώ, ο ξένος. Όλη η σταθερότητα που βοηθάει για κάθε πρόβλημα. Αυτοκόλλητο υλικό λέει στην μπροστινό μέρος. Πού το λέει βρεβεία. Μάλλον αυτό εδώ εννοεί. Αυτό. Αλλά είναι ενσωματωμένο, είναι καλό. Χωρίς να θυσιώσεις, λέει καμία κίνηση να μην γλιστρήσεις. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αισθάνεσαι πολύ ασφαλής. Δεν τίθεται θέμα. Το μέγεθος λίγο με ξενέρωσε, αλλά είναι βελτιωμένο σε σχέση με παλαιότερα Jordan. Είναι το καλύτερο Jordan από άποψη χώρου, μεγέθους και αίσθησης. Είναι ένα Jordan που επιτέλους μπορείς να παίξεις. Να το πω πολύ απλά. Ούτε μακρύ, ούτε πολύ κοντό, ούτε πολύ φαρδί, ούτε λίγο, ούτε πολύ στενό. Είναι ωραίο. Δηλαδή, αν δεν έχεις πρόβλημα, θα σου πάει πολύ όμορφα. Γιατί καλές οι εξυπνάδες των εταιριών, αλλά εντάξει, μπορεί να μείνει στενά, ας πούμε, αλλά να έχουν μήκος. Δεν θέλουμε χώρο. Εδώ δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο. Είναι σχεδόν ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι αλλού ίσως να μην σας αρέσει, ίσως να σας αρέσει. Ας πούμε, τι θα προτιμούσα εγώ, αυτό το λευκό κομμάτι, ας ήταν αυτό. Ας ήταν το ίδιο ύφασμα. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αφού αποφασίσαν να κάνουν αυτή την πλακία, να μην το κάνουν μέχρι μπροστά, να είναι όλο, και τι θα ήταν τέλειο. Και απορρεί κιόλας γιατί το κάνουν αυτό. Τώρα κάτι άλλο, επειδή φαίνεται ψηλή η αντικρατασμική, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο ψηλή στην αίσθηση, στο βηματισμό της. Τώρα πώς θα είναι με αντιπάλους και με δυνατό παιχνίδι, εκεί εσύ ξέρεις τον εαυτό σου. Εσύ ξέρεις τι κάνεις, πώς παίζεις. Το παπούτσι έχει κλειδώμα, έχει lockdown super, αλλά θα γυρίσει πόδι, δεν ξέρουμε. Πρέπει να παίξουμε για να δούμε. Βέβαια εδώ βασικά τώρα. Να, εδώ προεξέχει πολύ καλά. Τη δίνει δηλαδή τη στήριξη. Δεν πας να φύγεις. Αλλά εγώ που κινήθηκα καλά ήμουν. Δηλαδή, ενώ στο μάτι μου φαινόταν πολύ, δεν είναι και τόσο. Είναι πολύ καλό. Το παπούτσι δεν είναι βαρύ, δεν είναι και ελαφρύ, δεν είναι και κάρι. Αλλά τώρα για μπάσκετ, για ένα άτομο που έχει λίγα κιλά, ίσως θα κουραστεί κάποια στιγμή. Αλλά για τα άτομα τα βαρύτερα και τα πιο ογκώδη παιδιά. Τίποτα. Και τα κορίτσια που είστε πιο ψηλές και πιο ογκώδεις από τις άλλες θα σας πάει πάρα πολύ καλά, πιστεύω.